Καλή σας ημέρα, κύριε Μιλτιάδη, από τον Φλας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Πλέον από τα νέα γραφεία του Κυπριακού Προξενείου, τότε που μιλήσαμε, ήμασταν ακόμα σε φάση μετακόμιση, αν θυμάμαι καλά. Στην παραλιακή ήμασταν. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε μετακομίσει από την πρώτη του χρόνου, στα νέα κτίρια πλέον. Βενιζέλου, στην πλατεία Αριστοτέλους είστε. Βενιζέλου 8. Βενιζέλου 8. Α, πολύ κοντά στην παραλία. Απέναντι από την πλατεία Ελευθερίας. Δεν φεύγουν μακριά από τη θάλασσα. Εντάξει. Όχι, όχι. Και ως Λεμεσιανός ο κύριος Πρόξενος την αγαπάει, νομίζω, λίγο παραπάνω. Έτσι. Κύριε Γενικέ, διαβάζουμε σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πως μπαίνουν γεωτρύπανα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Γάλλοι και Ιταλοί αρχίζουν γεωτρήσεις στο οικόπεδο 6. Και συγκεκριμένα η κοινοπραξία Total και Eni. Όπως τουλάχιστον είπε ο Υπουργός Ενέργειας της χώρας σας, ο κύριος Λακοτρύπης. Ισχύει κάτι τέτοιο? Αφού το λέει ο Υπουργός, βέβαια. Μάλλον θα ισχύει. Είστε έτοιμοι, λοιπόν? Κοιτάξτε, ναι, αυτή είναι η συνέχεια του γεωτρητικού προγράμματος. Δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι με βάση τις υποχρεώσεις των εταιριών που προκύπτουν από τη συμφωνία που έχει υπογραφεί, από τις αδειοδοτήσεις που έχουν δοθεί εδώ και αρκετό καιρό. Είναι η προγραμματισμένη γεώτρηση των δύο εταιριών για το οικόπεδο 6. Και θα αρχίσει μέσα στην άνοιξη, Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος, αλλά εντάξει, ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο. Φοβάστε τίποτα παρεμβάσεις των γειτόνων, οχλήσεις? Υπάρχει πάντα η πιθανότητα, το έχουν αποδείξει και στο παρελθόν. Ειδικά απέναντι στην ιταλική εταιρεία, αν θυμάστε, στο οικόπεδο 3, είχαν παρέμβει πριν ένα μισή χρόνο περίπου και δεν είχαν αφήσει να προχωρήσει το πρόγραμμα. Τι μέτρα παίρνετε? Ενέργειες. Α, ναι, αυτό ακριβώς. Τι ενέργειες εσείς θα κάνετε για να προλάβετε τυχόν τέτοιες ενοχλήσεις ή να τις διαχειριστείτε, τέλος πάντων? Ναι, οι ενέργειες δεν είναι συγκεκριμένες. Είναι διπλωματικές και νομικές μέσα από, από τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες. Την ίδια ώρα βέβαια η τουρκική πλευρά, κύριε Γενικέ, πιέζει πάλι με το μείζον ζήτημα της αμοχώς του. Φαίνεται δηλαδή πως θέλουν και πάλι να ανοίξουν τα Βαρόσια. Είναι κρύο, όπως τώρα πλέον είναι πόλη εκεί στα κατεχόμενα. Πολύ φάντασμα. Πολύ φάντασμα. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από την τουρκική πλευρά από πέρσι τον Μάρτιο, που έχει ανακοινωθεί η πρόθεσή τους τουλάχιστον να ανοίξουν την πόλη. Βέβαια έχει ανακοινωθεί και παλιότερα, τα προηγούμενα χρόνια. Η δική μας θέση, αυτό και αν θυμάστε είχαμε προσφύγει και στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο που μας πέρασε, είναι ότι πρόκειται για μια παράνομη ενέργεια που αντιβαίνει το διεθνές δίκαιο και παραβιάζει τα ψηφίσματα του ιδίου του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Και ισοδυναμεί βέβαια και με παραβίαση του status quo που έχουμε τώρα στην Κύπρο. Ο κύριος Ακιντζή είναι σύμφωνος με αυτή την πρόθεση της Τουρκίας, γνωρίζουμε? Από δηλώσεις που έχω δει τουλάχιστον φαίνεται ότι υπάρχει μια αντίδραση εκ μέρους του κυρίου Ακιντζή. Πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι στα κατεχόμενα διερχόμαστε μια προεκλογική περίοδο. Τον ερχόμενο Απρίλιο θα έχουν εκλογές. Και φαίνεται ότι ο κύριος Ακιντζή δεν είναι ο εκλεκτός της Άγκυρας. Μετά και τα όσα δηλώσε και πρόσφατα. Είχε τοποθετηθεί και για τη Συρία, αν θυμάστε, αρνητικά. Έχει μια διαφορετική προσέγγιση ο κύριος Ακιντζή, βέβαια με τους περιορισμούς που έχει ο εκάστοτε τουρκοκυπρίος ηγέτης, περιορισμούς θέλω να πω, που δεν έχει περιθώριο ελιγμών, αφού ελέγχεται σχεδόν πλήρως από την Άγκυρα. Και ποιος προαλήφεται ως διάδοχος του, υπάρχει πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό? Υπάρχουν αρκετοί υποψήφοι. Φαινόταν ότι ο κύριος Ζεσάη θα ήταν ένας δυνατός υποψήφιος, το οποίο όμως φαίνεται ότι διαψεύδεται τώρα. Βέβαια θα περιμένουμε να δούμε. Δεν είναι ποτέ ξεκάθαρες οι συνθήκες στα κατεχόμενα για να είμαστε βέβαιοι. Την ίδια ώρα, όσον αφορά τώρα, για να επανέλθω στο θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης σας, η Τουρκία βάφτισε το οικόπεδο 8 της Κυπριακής ΑΟΣ σε Λευκοσία 1. Βαφτίζουν πλέον και μόνοι τους τα οικόπεδα, Γιάννη, αυτοί δεν έχουν
Και αυτοί το βάφτισαν Λευκωσία, όπως λέτε, γιατί λένε ότι ενεργούν εκ μέρους του ψευδοκράτους. Είναι η περιοχή νότιος της Κύπρου, είναι η μόνη που αναγνωρίζουν ως περιοχή που ανήκει στην Κύπρο, όχι στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπως λένε, mm-hmm. και θα πρέπει να τη μοιράσουμε με τους Τουρκοκύπριους. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές θεωρούν ότι ανήκουν στην Τουρκία. Αν δείτε τους χάρτες που παρουσιάζουν, πολύ μικρό μέρος της ΑΟΣ αφήνουν στην Κύπρο. Το υπόλοιπο το διεκδικούν για την ίδια την Τουρκία, εις βάρος και των Τουρκοκυπρίων, βέβαια. Δεν πρέπει κάποτε, κύριε Γενικέ, τώρα θα μου πείτε, δεν μπορείτε να απαντήσετε ίσως, αλλά δεν πρέπει κάποτε να προχωρήσουμε επιτέλους στην ανακήρυξη ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου? Γιατί έχουμε καθυστερήσει τόσο? Νομίζω υπάρχει δηλωμένη η πρόθεση να προχωρήσει. Καλές οι προθέσεις. Στο κομμάτι ΑΟΣ Ελλάδα-Κύπρο πρέπει να απολογίσετε ότι υπάρχει, είναι και η Τουρκία εμπλεκόμενη, γιατί είναι και αυτή ένα παράκτιο κράτος εμπλεκόμενο, και ενδεχομένως είναι και η Αίγυπτος στο νότιο μέρος. Οπότε όταν θα οριοθετηθεί η ζώνη μεταξύ της Ελλάδος και της Κύπρου, μπορούμε βέβαια να οριοθετήσουμε το κομμάτι δυτικά-ανατολικά, αλλά πρέπει να δούμε και το κομμάτι βόρεια και νότια. Βόρεια, βέβαια. Ναι. Το ζουμί είναι εκεί, γιατί βόρεια νομίζω είναι που εκεί η Τουρκία προσέγγισε την κυβέρνηση της Τρίπολης, εν πάση περιπτώσει. Και, ναι. Με τη λογική της Τουρκίας θα μπορούσε να προσεγγίσει και την Ισπανία. Καλά, η Τουρκία έχει τη δική της λογική. Το θέμα είναι... Και τις Βαλιαρίδες νήσους. Και τις Βαλιαρίδες νήσους. Καλά, αυτή είναι. Και με το Γιβραλτάρ μπορεί να κάνουν μία ΟΖ. Ναι, αλλά. Αν κάποιος σας ρωτούσε, συγγνώμη που σε διακόπτω, Σταύρο, πολύ απλά, κύριε Πρόξενε, αυτή η προκλητικότητα, ο προκλητικός αναθεωρητισμός των πάντων, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Γιατί βλέπουμε ότι και τα διεθνή φόρα, οι διεθνείς οργανισμοί προς το παρόν δεν είναι πάρα πολύ δυναμικοί και αποφασιστικοί απέναντι στην Τουρκία. Τι χαϊδεύουν, τι δυναμικοί. Ναι, δηλαδή, πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, πού θα πάει? Δυστυχώς το έχουμε ξαναπεί, νομίζω, και στην προηγούμενη μας συνάντηση. Mm-hmm. Το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζει πάντα το δίκαιο όπως τουλάχιστον εμείς το αντιλαμβανόμαστε. Όταν έχεις ισχυρούς παίχτες απέναντί σου, και δεν είναι μόνο η Τουρκία και άλλοι, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Δυστυχώς για εμάς που είμαστε πιο αδύνατες χώρες, τουλάχιστον μιλώντας για την Κύπρο, που βασιζόμαστε σχεδόν απόλυτα στο διεθνές δίκαιο, αυτό δεν λειτουργεί υπέρ μας. Οι μεγάλοι παίχτες συνήθως βάζουν τους κανόνες εκτός, για τη δική μας δική μου τουλάχιστον άποψη, εκτός πλαισίου, και δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εγώ πάλι νομίζω ότι η Κύπρος είναι πολύ ισχυρή διπλωματικά. Μπορεί να μην είναι ένα μικρό κράτος, ναι, αλλά τολμήσατε, κάματε τα οικόπεδα, τα χωρίσατε. Ισχυρότερη σε σχέση με το μέγεθός μας. Ακριβώς. Έχουμε περιορισμούς. Δυστυχώς δεν είναι στο χέρι μας για να τους υπερβούμε. Εν τω μεταξύ, οι Τούρκοι επιμένουν να τους αποκαλούν ελληνοκυπριακή διοίκηση της Νότιας Κύπρου. Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία από το 1963 και μετά, όταν αποχώρησαν από τη διακυβέρνηση οι Τουρκοκύπριοι. Πιστεύετε, πώς προχωρούν, αλήθεια κύριε Γενικέ, γιατί η αλήθεια έχω καιρό να το ακούσω, προχωρούν καθόλου υπάρχουν διμερείς συνομιλίες, υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάποιο φως στον ορίζοντα, να βρεθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση? Μετά την τριμερή συνάντηση του Βερολίνου τέλη Νοεμβρίου δεν έγινε κάποια άλλη κίνηση, και είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία καθυστερεί εσκεμμένα. Έχει επικαλεστεί όλες τις δικαιολογίες που μπορείτε να φανταστείτε, μέχρι και τον Brexit. Ενώ οι Βρετανοί δεν έχουν δηλώσει κάποια δυσκολία ως εμπλεκόμενο μέρος, ως εγκύτρια δύναμη, για να προχωρήσουν στο κομμάτι του διαλόγου. Η Τουρκία έχει επικαλεστεί και τον Brexit. Έχουν επικαλεστεί τις εκλογές στα κατεχόμενα και δεν έχει προχωρήσει το θέμα έκτοτε. Καλά, ενδεχομένως θέλουν να τοποθετήσουν ένα δικό τους πρωθυπουργό, πιο φύλλα προσκύμενο από ότι ο κύριος Ακιντζή, που τους κάνει τώρα νερά, για να μπορούν να τον ελέγχουν καλύτερα. Αυτό είναι μια... Με αφορμή τον Brexit που αναφέρεται, για να φύγουμε και λίγο από τα τουρκοκυπριακά ζητήματα, επηρεάζει την πολύ έτσι ισχυρή και δυναμική κοινότητα της Κύπρου στην Αγγλία τον Brexit? Ακόμη δεν έχουν καθοριστεί οι όροι της μελλοντικής σχέσης, οι όροι του ίδιας δικαίου έχουν καθοριστεί της μελλοντικής σχέσης. Έχουμε κάνει μια καλή προετοιμασία και ως Κύπρος αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αλλά τώρα ξεκινάει ο διάλογος με τους Βρετανούς για το πώς θα είναι η μελλοντική σχέση. Θεωρώ για το κομμάτι τουλάχιστον των Κυπρίων, που είναι μεγάλος ο αριθμός που διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα υπάρξει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Δεν θα είναι τουλάχιστον ο τομέας της άδειας παραμονής ή της εργασίας Ευρωπαίων πολιτών, θα είναι στη βάση της αμοιβαιότητας, και θεωρώ ότι θα διευθετηθεί θετικά. Βέβαια, αυτές είναι σκέψεις που γίνονται τώρα, πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσει η διαπραγμάτευση. Το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα γενικότερα το βλέπετε να αντέχει? Πιστεύω ναι. Πιστεύω ότι θα αντέξει. Οι Βρετανοί ήταν πάντα με το ένα πόδι εντός και το ένα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θυμάστε την ιστορία εισδοχής του στην Ευρωπαϊκή, τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική, Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ήταν πάντα λίγο διστακτική. Ναι, ήταν πάντα. Είχαν μια ιδιαίτερη σχέση με την Ευρώπη. Μα γι' αυτό και κρατήσαν και το νόμισμά τους. Δεν άλλαξε η δική τους το δικό τους. Δεν είναι μόνο η Βρετανία, βέβαια, και άλλες χώρες. Οι παλαιότερες χώρες είχαν το δικαίωμα να επιλέξουν κατά πόσο θα ενταχθούν ή όχι στην νομισματική ένωση. Οι νεότερες δεν είχαν. Το νεότερο κύμα εισδοχής δεν είχε, όπως και η Κύπρος. Γι' αυτό και όλοι έχουν υποχρέωση να καταλήξουν σε κάποια στιγμή στο ευρώ. Mm-hmm. Ενώ οι Βρετανοί είχαν την επιλογή ως παλιά χώρα να επιλέξουν αν θα μείνουν ή όχι. Στην οικονομική ζώνη. Μάλιστα. Κύριε Γενικέ, πώς πάνε τα πράγματα με τον τουρισμό από Κύπρο προς Θεσσαλονίκη, έτσι για να πάμε σε ένα πιο ευχάριστο θέμα? Νομίζω ότι διατηρείται στα επίπεδα των προηγούμενων χρόνων. Είχαμε κάποια μείωση τελευταία 1-2 χρόνια και λόγω της αύξησης των κομίστρων στα εισιτήρια και λόγω της απώλειας μίας εκ των αεροπορικών εταιριών που πετούσε απευθείας στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι διατηρείται σε ψηλά επίπεδα, σε αρκετά ψηλά επίπεδα, σε σχέση και με το μέγεθος της Κύπρου, πάντα μιλούμε. Ήμασταν πρώτοι, μπορεί να είμαστε δεύτεροι ή τρίτοι τώρα, σε διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πρώτη-δεύτερη, ναι. Πρώτη-δεύτερη, ναι, πάνε πολύ ψηλό το. Το είχε επισημάνει αυτό και η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, mm-hmm. ότι η αφήξη από την Κύπρο είναι πραγματικά πολύ ψηλός αριθμός και όντως καταλαμβάνουν η πρώτη ή δεύτερη θέση, όπως λέει ο κ. Πρόξενος, στην σχετική λίστα. Και καλά, και με τους Κυπρίους, άλλωστε εδώ πέρα είναι πατρίδα τους, οπότε μπορούν να. Σκεφτείτε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε πέραν των 3.000 φοιτητών. Οι γονείς τους μόνο να έρθουν μια φορά το χρόνο, αμέσως έχετε ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Όπως αντίστοιχα και πολλοί Ελλαδίτες κατεβαίνουν πλέον στο νησί για τουρισμό. Αυτό και για διακοπές. Και για τουρισμό και για σπουδές πλέον. Και για σπουδές. Οι αριθμοί έχουν αυξηθεί από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο από τη Βόρεια Ελλάδα. Υπολογίζουμε πλέον. Εσάς δεν σας απασχολούν τα αισθήματα που απασχολούν το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, αν πρέπει να είναι ισότιμο με κολέγια? Ιδιωτικά είναι εκεί τα σχολεία. Ναι. Τα πανεπιστήμια δεν είναι ισότιμα με τα κολέγια. Έχουμε απλά. Ναι, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί αυτό να το εξισώσει κατά κάποιο τρόπο, και αυτό για το οποίο κατηγορείται. Ναι. Πάντως από την εκπαιδευτική κοινότητα. Γνωρίζω ότι έχουν πάρει πάρα πολλούς καθηγητές οι οποίοι κλείνουν τον κύκλο Ελλαδίτες, ναι, ναι, και κατεβαίνουν στην Κύπρο και αξιοποιούνται εκεί. Το ξέρω αυτό και από προσωπικές εμπειρίες. Και λόγω της γλώσσας είναι όντως αυξημένος ο αριθμός Ελλαδιτών καθηγητών που δουλεύουν πλέον στα Κυπριακά πανεπιστήμια. Αυτό ισχύει. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Γενικέ, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα στον Flash. Να είστε καλά. Καλώς το και εγώ. Ευχαριστώ.